Καλώς ήρθατε στη Virtual Greek Panorama, την πρώτη υβριδική έκθεση για τον κλάδο του τουρισμού, που είναι ανοιχτή σε κοινό και εκθέτες 365 μέρες το χρόνο. Είστε έτοιμοι να κάνουμε την περιήγησή μας? Πρώτο σταθμό στο Information Desk. Εδώ μπορείτε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες για το που βρίσκονται τα περίπτερά μας, ενημερωτικό υλικό και φυσικά να προμηθευτείτε το Virtual Passport. Πρόκειται για μια καινοτομία της έκθεσης, είναι το πρώτο ψηφιακό διαβατήριο. Αρκούν μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, το email σας και τη χώρα προέλευσης και χάρη σε αυτό θα έχετε πρόσβαση στο Travel Offers. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε τις τρέχουσες προσφορές από τους εκθέτες ό,τι αφορά τα ταξίδια και τα τουριστικά πακέτα. Και βεβαίως, ακριβώς δίπλα υπάρχει τον Gastronomy Hall, όπου, όπως λέει και το όνομά του, θα αντλήσετε πληροφοριακό υλικό για τον γαστρονομικό πλούτο της Ελλάδος. Βεβαίως, μπορείτε να πάτε απέναντι στο Lectures Halls. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα τρέχοντα trends σε ό,τι αφορά τον κλάδο του τουρισμού. Έχουμε συγκεντρώσει υλικό από συνέδρια, συνεντεύξεις και χρήσιμα βίντεο. Ενώ αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε και το VR Visit Greece, είναι στην ουσία το τεχνολογικό μας hall. Αξιοποιώντας την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης και της εικονικής πραγματικότητας, μπορείτε να βιώσετε μια 360 εμπειρία περιήγησης που θα σας μείνει αξέχαστη. Στο σημείο αυτό να πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε στο πλευρό μας τον ΕΟΤ και την Περιφέρεια Αττικής, την τιμόμενη περιφέρεια για αυτόν τον μήνα, καθώς επίσης και το Euronews. Είναι το δίκτυο που λειτουργεί ως διάβλος επικοινωνίας για την τουριστική αγορά της Ελλάδας και των αγορών της Γυραιάς Ηπείρου, καθώς μεταδίδει την έκθεση σε 15 χώρες της Ευρώπης. Οι καινοτομίες δεν τελειώνουν εδώ. Έχουμε και τα hybrid conferences. Στην ουσία είναι οι συζεύξεις που θα πραγματοποιούμε κάθε μήνα με διαφορετικές χώρες του εξωτερικού από την Ευρώπη. Πρώτος σταθμός είναι η Μεγάλη Βρετανία και η Πολωνία, ενώ θα ακολουθήσουν η Ιταλία και η Ολλανδία. Και ολοκληρώνοντας, θα επισκεφτούμε το Exhibition Hall. Εδώ έχουμε διαφορετικά είδη περιπτέρων που μπορείτε να επισκεφτείτε. Μπορείτε να πατήσετε πάνω στα links που βρίσκονται πάνω από κάθε περίπτερο, να αντλήσετε πλούσιο πληροφοριακό υλικό, αλλά και στοιχεία επικοινωνίας με τους εκθέτες, καθώς επίσης και να κατεβάσετε τις μπροσούρες.